συμπλήθηκε η Δημοτική Παράταξη Πορεία Ευθύνης, στην οποία συμμετείχα μέχρι και πρότινος, και με εισήγηση του κυρίου Δημάρχου είχε έρθει θέμα για διαγραφή τριών Δημοτικών Συμβούλων. Χωρίς να αναφέρεται βέβαια ποιο ήταν το κακούργημα που είχαμε διαπράξει. Ο Δήμαρχος στην αρχή ζήτησε τη διαγραφή των τριών μελών ΕΜΜΟΥ, του κυρίου Τιγκυρλάκη και του κυρίου Μουρούτσου, επειδή ουσιαστικά, γιατί αυτό ήταν το έγκλημα που κάναμε, θέλουμε να είμαστε υποψήφιοι στις προσεχείς δημοτικές εκλογές του 2019. Εξιστόρισα όλη την ιστορία μου στο Δήμο Κορινθίου προσωπικά από το 1998 μέχρι σήμερα και τελικά αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, η συνεδρίαση αφορούσε μόνο την παράταξη, έτσι δεν ήταν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν μόνο η πλειοψηφούσα παράταξη, 20 δημοτικοί σύμβουλοι και ο Δήμαρχος. Ζήτησαν να ανεξαρτοποιηθούμε γιατί ήταν σε πολύ δύσκολη θέση, είχαν αδυναμία να ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής όπως είπαν συγκεκριμένα. Όταν λέχθηκε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεδομένου ότι δεν υπήρχαν επιχειρήματα από πλευράς Δημάρχου για διαγραφή, τα επιχειρήματα ήταν το γεγονός ότι έχουμε τη φιλοδοξία να ηγηθούμε αυτού του Δήμου στις επόμενες εκλογές και με ομόφωνη άποψη της πλειοψηφούσας παράταξης και του Δημάρχου, ο οποίος στη συνέχεια δηλαδή, ύστερα από τοποθέτησή μου, ήρε την πρόταση διαγραφής και πρότεινε να ανεξαρτοποιηθούμε. Εμείς δεν είχαμε λόγο να είμαστε μαζί, ενωμένοι και αγαπημένοι, αφού για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι και τα δύο μέρη. Έχει διαφοριστεί η θέση μας από τον Δήμαρχο. Δηλώσαμε την ανεξαρτοποίησή μας και τελείωσε. Λέχθηκαν πολλά σε εκείνη τη συνεδρίαση από πλευράς μου, από πλευράς και των υπολείπων του κυρίου Τιγκυρλάκη και του κυρίου Μουρούτσου, ότι έχει συντελεστεί ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια από πλευράς μας. Ο Δήμαρχος είπε τις απόψεις του, τελικά χωρίσαμε, μέχρι τις εκλογές θα είμαστε ανεξάρτητοι. Εμείς την προσεχή Τετάρτη, ως νέα δημοτική παράταξη στα δημοτικά δρόμενα για τις εκλογές του 19 πάντα, έτσι, για να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα διοικήσουμε σήμερα τον Δήμο, διοργανώνουμε συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο την Τετάρτη 21 Μαρτίου στις 7 η ώρα το απόγευμα, που στη συνεδρίαση αυτή, στη συγκέντρωση αυτή θα ανακοινώσουμε το όνομα του συνδυασμού, το λογότυπο, το σήμα και τις βασικές αρχές που θα διέπουν την παράταξη όπως την έχουμε μέχρι σήμερα αποφασίσει, συναποφασίσει όλα τα μέλη που στηρίζουν αυτή την κίνηση. Καλούμε λοιπόν όλες τις Κορίνθιες και όλους τους Κορίνθιους να προσέλθουν την Τετάρτη το βράδυ στο εργατικό κέντρο, θα δουν την νέα παράταξη που θα, και είναι η πρώτη, εννοείται έτσι, η πρώτη ανακοίνωση δημόσια υποψηφιότητας από παράταξη θα είναι η δική μας και θεωρώ ότι τελικά θα έχουμε και ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, γιατί όλα τα μηνύματα από όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου Κορινθίου είναι πολύ ενθαρρυντικά. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ ενθαρρυντικά για να έχουμε αίσιο τέλος στις εκλογές του 2019, όποτε και να γίνουν αυτές, είτε Μάιο, είτε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, όπως διατείνεται σήμερα η κυβέρνηση. Εμείς μαζευόμαστε, προτείνουμε, ακούμε, συζητάμε, συσκεπτόμαστε και συναποφασίζουμε. Είναι μια νέα δημοτική κίνηση με πολλά νέα στελέχη και νεολαίους αλλά και νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί πάλι με την τοπική αυτοδιοίκηση και παίρνουμε νωρίς αυτή την κίνηση, αυτή την απόφαση να βγούμε μπροστά για να είμαστε έτοιμοι σε ένα χρόνο που θα έχουμε την προεκλογική περίοδο. Τον φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αυτή είναι συναπόφαση όλων των μελών της παράταξης και θεωρώ ότι είναι η καλύτερη περίπτωση. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, πως η δική μου τουλάχιστον εμπειρία αλλά και αρκετών στελεχών που υπάρχουν στην παράταξη δείχνει ότι τόσα χρόνια το είχαμε, που είχαμε το πρόσταγμα ουσιαστικά της παρούσης Δημοτικής Αρχής, το πρόσταγμα στον προεκλογικό αγώνα, θεωρώ ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής ότι κάτι κατέχουμε κι εμείς από τον πολιτικό αγώνα, κάτι κατέχουμε από την επιδίωξη να αναλάβουμε τη Δημοτική Αρχή. Πέρα από το όνομα και το σήμα του συνδυασμού που θα ανακοινωθούν στην συγκέντρωση αυτή της Τετάρτης, θα ανακοινωθούν και οι βασικές αρχές της παράταξης, όπως ακριβώς έχουν συναποφασιστεί από όλα τα μέλη που έχουμε μαζευτεί και έχουν συσπηρωθεί γύρω από αυτήν την παράταξη. Μετά το Πάσχα όμως
θα έχουμε και ανακοίνωση υποψηφίων δημοτικών συμβούλων σταδιακά, όπως το έχουμε καθορίσει το χρονοδιάγραμμα εδώ και αρκετό καιρό. Όλα πάνε κατευχήν και με χρονοπρόγραμμα και με τη σειρά τους, όπως θα πρέπει να έχει ένας πολιτικός αγώνας.